Καλημέρα. Αν θέλεις να μάθεις τι είναι πιο σημαντικό, πού πρέπει να εστιάσεις όταν βρίσκεσαι μέσα σε μια κρίση, μείνε μέχρι το τέλος του βίντεο. Αν πάλι βλέπεις πρώτη φορά ένα τέτοιο βίντεο, σε παρακαλώ χαμήλωσε λίγο την ένταση του κινητού, γιατί σε λίγο θα φωνάξουμε εμείς και είναι κρίμα πρωί-πρωί να τους ξυπνάμε. Είμαστε έτοιμοι. Καλημέρα Ελλάδα! Καλημέρα Κύπρο! Καλημέρα κόσμε! Καλημέρα Κύπρο! Συγγνώμη, συνέχεια λάθος το κάνω. Καλημέρα, είμαι ο Θεράπων Φάκας, πρεσβευτής θετικής σκέψης και ενέργειας και είμαι εδώ καθημερινά 6 ώρα το πρωί ζωντανά, Δευτέρα έως Κυριακή, για να σου δώσω την ενέργεια και την παρακίνηση που χρειάζεται προκειμένου να ξεκινήσει την ημέρα σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Σήμερα να ευχηθούμε χρόνια πολλά στο Σωτήρι και στη Σωτηρία που γιορτάζουν, υγεία πάνω απ' όλα, να είναι γερή, δυνατή και πάντα μα πάντα χαμογελαστή. Σήμερα λοιπόν το θέμα μας έχει να κάνει με το πού πρέπει να εστιάσουμε, τι είναι σημαντικό, τι πρέπει να σε ενδιαφέρει όταν βρισκόμαστε σε μια κρίση. Αργά ή γρήγορα, είτε σε προσωπικό επίπεδο είτε σε επαγγελματικό, κάποια στιγμή βρισκόμαστε σε μια κρίση. Βρισκόμαστε σε μια δίνη, βρισκόμαστε μέσα σε μια καταιγίδα. Παρομοιάζουμε την όλη κατάσταση σαν να είμαστε μέσα στη θάλασσα με ένα σκάφος. Κάποια στιγμή μπορεί ο καιρός να είναι τέλειος, να έχει πολύ ωραία θάλασσα, να έχει πολύ ωραία τοπία ο ουρανός με τα σύννεφα, ηλιοβασιλέματα, ανατολές, φοβερά πράγματα. Κάποια στιγμή όμως θα έρθει και η καταιγίδα, θα έρθει και το μπουρίνι και εκεί μέσα γίνεται το χάος. Σε εκείνη τη στιγμή αυτό που πρέπει να μας ενδιαφέρει πιο πολύ απ' όλα δεν είναι ούτε αν πηγαίνουμε στη σωστή πορεία, ούτε αν έχουμε τη σωστή ταχύτητα, ούτε αν γενικότερα αν όλα πάνε βάσει προγράμματος. Αυτό που μας ενδιαφέρει εκείνη τη στιγμή είναι να είναι το σκάφος μας σώο και απλαβής, δηλαδή να μην βουλιάξει και μετά σε δεύτερη μοίρα να μην χαλάσουν τα όργανα πλοήγησης όπως είναι το τιμόνι και τα πανιά. Έτσι λοιπόν, όταν βρίσκεσαι είτε σε προσωπικό επίπεδο είτε σε επαγγελματικό μέσα σε μια κρίση, μην αγχώνεσαι και ότι τα πράγματα δεν πάνε όπως τα έχεις προγραμματίσει. Μη σε προσθέτει επιπλέον βάρος το γεγονός ότι δεν πετυχαίνεις εκείνη τη στιγμή το στόχο σου, ότι χάνεις χρόνο κτλ. Προσπάθησε να βρεις τη δύναμη, την ηρεμία και την νυφαλιότητα για να καταφέρεις να ξεπεράσεις τον μπουρίνι. Το πρωταρχικό σημείο εκείνη τη στιγμή είναι να βγούμε από τον μπουρίνι όσο το γίνεται λιγότερο πληγωμένοι, με τις λιγότερες δυνατές απώλειες. Έτσι λοιπόν, εκεί πρέπει να επικεντρώσουμε, τα άλλα προς στιγμήν τα αφήνουμε στην άκρη, όπως κάνει ο ίδιος μας ο οργανισμός όταν βρίσκεται σε κίνδυνο, σταματάει ό,τι άλλη λειτουργία κάνει, την πέψη παραδείγματος χάρη, και κρατάει μόνο τις ζωτικές λειτουργίες έτσι ώστε να στείλει όλη την ενέργειά του σε εκείνο το σημείο που θα τον βοηθήσει να γλιτώσει. Αφού μας το κάνει ο ίδιος ο οργανισμός, αφού μας οδηγεί η φύση, εμείς γιατί όταν συμβαίνουν κάποιες καταστάσεις δεν παίρνουμε παράδειγμα. Αυτό λοιπόν ήταν το βιντεάκι μας για σήμερα. Μην προσθέσεις άγχος εκεί που δεν χρειάζεται. Να σε ενδιαφέρουν μόνο αυτά που είναι ζωτικής σημασίας όταν βρίσκεις σε μια κρίση και όταν με το καλό την ξεπεράσεις, τότε να βρεις δύναμη να πας για ένα βήμα παρακάτω. Αν σας αρέσουν αυτά τα βίντεο, κάντε ένα like στη σελίδα μας Coach Today, ακολουθήστε μας στο Instagram όπως και στο YouTube. Αν σας αρέσει το βιντεάκι μπορείτε να το κάνετε και μια κοινοποίηση για να το δουν περισσότερο οι φίλοι σας. Μέχρι αύριο να περνάτε καλά, να χαμογελάτε, μα πάνω απ' όλα να κάνετε τους άλλους να χαμογελάσουν. Θα γυρίσει πίσω πολλαπλάσιο σε εσάς, το χαμόγελο είναι μεταδοτικό. Αν είναι να μεταδώσουμε κάτι σε αυτούς τους καιρούς που είναι, ας είναι το χαμόγελο και όχι τον κορονοϊό. Καλή συνέχεια, ραντεβού αύριο. Καλημέρα Ελλάδα, καλημέρα Κύπρος, καλημέρα κόσμε, καλημέρα, φιλιά πολλά, καλή συνέχεια. Όλες τις φωτογραφίες τη βλέπω από τα εικονίδια, δεν μπορώ να καταλάβω ποιος βλέπει όμως. Καλή συνέχεια, φιλιά.